Ποιότητας. Ναι, γιατί για μιλάμε για αυτούς. Η μόνιμη στον τομέα της καθαριότητας πώς είναι? Η μόνιμη στον τομέα της καθαριότητας είναι γύρω στις 20.000 κόσμους. Αυτοί δεν δουλεύουν, τι κάνουν αυτοί? Λοιπόν, πάμε τώρα. Ένα άλλο. Άλλο θέμα. Εντάξει. Τώρα, επειδή έχουμε 30.000 ανθρώπους στην καθαριότητα και δεν έχουμε καθαριότητα στην Ελλάδα. Υπάρχουν πολλοί τομείς στην καθαριότητα που έχει. Καταρχάς, η δεύτερη παρατήρηση που θα θέλω να σας πω είναι ότι η καθαριότητα είναι ο πυρήνας της αρμοδιότητας και συνταγματικά της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και πρέπει να το προσεγγίσουμε και το πρόβλημα και τη λύση του ότι είναι ένας ουσιαστικός πυρήνας ο οποίος δεν μπορεί να το αντιμετωπίσουμε με διαφορετικές προσεγγίσεις που μπορούμε να κάνουμε. Τώρα, τι κάνει η κυβέρνηση και θα δούμε και το ιστορικό πώς φτάσαμε εδώ πέρα, το οποίο έχει και αυτό την σημασία του. Η κυβέρνηση μετά την απόφαση του Ελεκτικού Συνεδρίου, όπου η απόφαση του Ελεκτικού Συνεδρίου, ανεξάρτητα αν είμαστε υποχρεωμένοι να την αποδεχτούμε, ανεξάρτητα όμως αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε, η φιλοσοφία της, η πολιτική της, αυτό το οποίο λέει είναι ότι κοιτάξτε να δείτε, τα οκτάμινα με τις παρατάσεις που κάνατε και θα σας εξηγήσω για τον λόγο τον οποίο γίνανε, γιατί έχει σημασία, έχει έναν οδικό χάρτη και μια πολιτική από τις κυβέρνησεις από πίσω. Οι παρατάσεις οι οποίες γίνανε στο οκτάμινο αποδεικνύουν, λέει το Ελεκτικό Συνέδριο η Ολομέλεια, ότι έχουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, εξυπηρετούν αυτή η αρμοδιότητα, άρα μόνιμους. Μα αυτή είναι η συλλογιστική. Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει, σεβόμεν την απόφαση του Ελεκτικού Συνεδρίου, το Σύνταγμα. Θα πρέπει να λύσει το θέμα πώς. Με τη βασική της πολιτική άποψη, η οποία ήταν από την πρώτη στιγμή ως κυβέρνηση, επειδή είναι ένας βασικός πυρήνας, αυτό που σας είπα, στον τομέα της αυτοδιοίκησης, μια βασική αρμοδιότητα, να λυθεί με μόνιμο προσωπικό. Και είμαστε υπέρ του μόνιμου. Άρα λοιπόν, πρώτον, η ρύθμιση η οποία κάνουμε είναι να έχει τη μονιμότητα, την οποία ήδη την έχουμε ψηφίσει από τον Φλεβάρι του 2016. Στο παράλληλο πρόγραμμα αυτό το οποίο λέγαμε, ένα από τα άρθρα τα οποία ήταν της αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, το άρθρο 7, έλεγε ότι οι εργαζόμενοι ΙΕΔΕ, οι οποίοι είχαν εξαιρεθεί, είχαν παγώσει προσλήψεις από τις συμφωνίες πιο μπροστά και ούτω καθεξής, είχαν ξεπαγώσει. Μόνο πιέψιλον, τάφεψιλον μπαίνανε σε αυτό που λέμε το 1 προς 4, 1 προς 5. Οι άλλοι ήταν εκτός. Όχι, ήταν τελείως. Ακούστε. Απαγορευόντουσαν οι προσλήψεις. Ύψιλον, έψιλον, δέλτα έψιλον. Το άρθρο το οποίο εμείς περάσαμε το Φλεβάρι του 2016 λέει ότι για την καθαριότητα, τους εργαζόμενους ΟΤΑ, τις ανταποδοτικές υπηρεσίες μπορούν να γίνονται προσλήψεις ύψιλον έψιλον, δέλτα έψιλον. Μόνιμο προσωπικό. Μόνιμο προσωπικό. Μέσα από τη διαδικασία. Τώρα, και άρα είναι εκτός της ρύθμισης. Λοιπόν, τώρα. Ένα λεπτό, κύριε Πουλάκη, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Υπάρχει μια κόντρα από ό,τι φαίνεται και διαβάζουμε σήμερα και στον Τύπο και στην Καθημερινή. Μεταξύ Γεροβασίλη, Σκουρλέτη για αυτό το θέμα που λέτε. Τι ισχύει? Είναι στον κανόνα 1 προς 4 ή δεν είναι? Θα μας τρελάνετε στο τέλος. Τι ισχύει από τα δύο? Οι προσλήψεις στους Δήμους είναι στο 1 προς 4 ή δεν είναι? Υπουργείο Εσωτερικών είσαστε. Θα μας πείτε τι είναι, τι ισχύει? Καταρχάς και μετά το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός του Υπουργικού Συμβούλιο είπε ότι λύστε το άμεσα αυτό το θέμα, τα συναρμόδια προϊόντα. Θα ισχύει από τα δύο. Πρέπει να πάρετε θέση. Θα καταλήξω. Δεν αποφεύγω τι. Να πω πάνω να αποφύγετε. Όχι, καθόλου. Μην ανησυχείτε με μένα, μην ανησυχείτε. Επειδή λοιπόν εγώ είμαι από την πρώτη μέρα στο Υπουργείο Εσωτερικών και έχω μία γνώση όσο το δυνατόν σε αυτά τα 2,5 χρόνια, και επειδή εκείνη εκεί η διάταξη και όλα τα 19 άρθρα τα οποία ψηφιστήκαν με το παράλληλο πρόγραμμα του Φλεβάρι του 2016, είχα την ευθύνη μαζί με τους. Είχα την ευθύνη της. Σε 5 λεπτά πρέπει να κλείσει. Είχα την ευθύνη της διαπραγμάτευσης. Λέω το ότι η ερμηνεία η οποία είναι έχω, αυτή τα στοιχεία τα οποία έχω είναι από όλη τη διαδικασία, είναι ότι είναι εκτός. Εκτός κανόνα. Μας εκτός. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εδώ τώρα. Λοιπόν τώρα, εσείς λέτε, επομένως, αφού έχουμε αυτή τη δυνατότητα, διορίζουμε
ανοίγουμε τη διαδικασία για να διοριστούν σε μόνιμες θέσεις. Έχουν ήδη 2.500 υπογραφή. Αυτό λέω. Διότι είχαμε ζητήσει εμείς, επειδή υπάρχει αυτό το ψηφισμένο άρθρο, εμείς είχαμε ζητήσει από τους Δήμους τις ανάγκες τους. Μας στείλαν τις ανάγκες τους. Ήρθανε 2.500 ανάγκες και πριν, αν θέλετε, δύο μέρες πριν βγει η απόφαση της Ολομέλειας του Ελεκτικού Συνεδρίου, ο Υπουργός. Υπέγραψε ο κύριος Κουρλέτης αυτές τις 2.500. Με τις λύνεις συμβασίους τι θα γίνει, κύριε Πουλάκη? Αυτό είναι το θέμα μας. Αυτό. Εδώ είναι το ζήτημα μας. Όχι, να το πείτε τώρα. Όχι, θα πω. Σας παρακαλώ, θα το πω. Εντάξει, δεν έχουμε χρόνο, αλλά πρέπει να ενημερώσουμε. Πρέπει να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές σας και την κοινωνία. Λοιπόν, υπάρχει αυτό. Γι' αυτό ενδιαφέρεται. Με τις 6.500 τι θα γίνει? Αυτό ρωτάει τηλεθεατές. Εμείς λοιπόν, επειδή πάμε για μόνιμο, το οποίο έχει μια χρονοβόρο διαδικασία. Ένα χρόνο. Το οποίο πάλι στη ρύθμιση που σχεδιάζουμε και να καταθέσουμε, να επιταχύνουμε αυτές και να σμικρύνουμε αυτές τις διαδικασίες. Μάλιστα. Υπάρχει όμως ένα μεσοδιάστημα. Σε αυτό το μεσοδιάστημα, επειδή το θέμα είναι ουσιαστικό, πρέπει να βγουν να μαζέψουν τις. Εμείς θα προσπαθούμε να βρούμε την ρύθμιση η οποία και συνταγματικά και νομικά να καλύπτει τους συμβασιούχους, τους νυν που εργάζονται και να είμαστε εντάξει με οποιαδήποτε και με το σχεδιασμό τον οποίο είχαν κάνει αυτοί ως το χρονικό του διάστημα. Με κάποια ακόμα επιπλέον σύμβαση μπορούν αυτοί να μπουν στους μονίμους? Με ποιο τρόπο αυτό αγωνιούν οι άνθρωποι? Νομοθετική ρύθμιση σας λέω, αναζητούμε νομοθετική ρύθμιση η οποία για το μεσοδιάστημα, όχι αυτή, για να... Αναζητούμε νομοθετική ρύθμιση μέχρι να ξεκινακλείσει ο διαγωνισμός για, για τις μόνιμες προσλήψεις. 2,5 και άλλες 2-3 που ζητάμε ξανά από τη συνάντηση με την ΚΕΔΕ. Μάλιστα. Αφήστε, έχω πολλά να σας πω, λέω. Και με τη συνάντηση με την ΚΕΔΕ είπαμε ότι επειδή αυτές οι 2.500 δεν είναι επαρκείς, αυτά τα οποία στείλατε εσείς, δεν τα κάναμε εμείς, σας λέμε, αναμορφώστε άμεσα τους οργανισμούς σας για να μπορέσετε να μας στείλετε τις επιπλέον αναγκαίες θέσεις οποίες έχετε, ούτως ώστε να προχωρήσουμε και αυτές. Μάλιστα. Και όταν θα γίνει η μονιμότητα, αυτή δηλαδή ο διαγωνισμός, υπάρχει ένα μεσοδιάστημα. Σε αυτό το μεσοδιάστημα εμείς θέλουμε, αναζητούμε μια ρύθμιση η οποία να καλύπτει αυτές τις θέσεις με τους περιορισμένο χρονικό διάστημα. Για αυτό το μεσοδιάστημα. Για αυτό λέει ο άνθρωπος. Ναι, παιδιά, μισό λεπτάκι. Αυτό λέει. Έχει δύο ερωτήσεις όλο αυτό που σχεδιάζεται. Πρώτον. Ερχόμαστε, κύριε Δέντια. Κύριε Δέντια, αντίστοιχο χρόνο θα έχετε. Απάντηση δεν έχετε πάρει ακόμα, αλλά εγώ υπομονή κάνω. Προσπαθούμε όπως βλέπετε. Κύριε Δέντια, μπορείτε να διαφωνήσετε με οτιδήποτε. Αλλά όχι ότι δεν έχουν πάρει απάντηση. Μισό λεπτό. Έχω λύσει την απάντηση. Άλλο αν δεν σας αρέσει ή δεν σας αρέσει. Να κάνω την ερώτηση, ρε παιδιά, να ολοκληρωθεί η απάντηση, να απαντήσετε κι εσείς. Αναζητούμε νομοθετική ρύθμιση, δεν συνιστά απάντηση. Με συγχωρείτε τώρα, έτσι να είμαστε σε. Για το μεσοδιάστημα, για το άλλο. Για το μεσοδιάστημα που να καλύπτει αυτού του συμβασιούχου. Υπάρχουν 6.500 άνθρωποι, σύμφωνα με τα στοιχεία των Δήμων, οι οποίοι 1η Εβδόμου θα μείνουν εκτός. Εσείς λέτε ότι μέχρι 1η Εβδόμου για αυτές τις 6.500 ανθρώπους, τα συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα, θα βρείτε μία νομοθετική ρύθμιση, δεν τα έχετε βρει ακόμα, θα βρείτε μία νομοθετική ρύθμιση ώστε να παραμείνουν στη δουλειά έως ότου γίνει ο διαγωνισμός μέσω ΑΣΕΠ και 2.500 άνθρωποι, όχι 6.500, 2.500 άνθρωποι τοποθετηθούν ως μόνιμοι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό δεν μου λέτε, μισό λεπτό. Ότι για τις 6.500. Θα βρείτε, δεν έχετε βρει, λέω, αλλά θα βρείτε μία νομοθετική ρύθμιση για να μην βρεθούν την Δευτέρα το πρωί, την μεθεπόμενη Δευτέρα το πρωί, εκτός. Όχι. Δεν το καταλάβετε, εγώ δεν το είπα καλά. Μπορεί, για το μεσοδιάστημα μέχρι να τελειώσει ο διαγωνισμός αυτό μέσω λέω του ΑΣΕΠ, προσέξτε, θα βρούμε, θα υπάρχει να γίνεται η αποκομιδή. Με αυτούς τους ανθρώπους. Εμείς αυτό που αναζητούμε συνταγματικά και νομικά είναι να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτούς τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Και για το μετά. Όχι για το μετά, για το χρονικό διάστημα, το μεσοδιάστημα. Άρα μετά πάνε σπίτι τους. Περιμένετε. Μετά θα γίνει διαγωνισμός. Με μισό λεπτό. Παίρνουν μέρος όλοι. Δεύτερη ερώτηση είναι αυτή. Μετά λοιπόν θα γίνει ένας διαγωνισμός στον οποίο θα μετάσχει όποιος θέλει. Όποιος θέλει και μετά. Η σημερινή... Και εσείς και εγώ, ναι, και όλοι αυτοί. Έλατε όμως που τώρα είναι 6.500 και ο διαγωνισμός θα είναι για 2.500. Δεύτερη που πάλι δεν το προσέξατε. Σας είπα ότι εμείς δώσαμε στη συζήτηση με την ΚΕΔΕ. Κάντε μας τις αναμορφώσεις των οργανισμών των δικών σας, ο κάθε Δήμος. Ναι.
Στείλτε μας τώρα με τα νέα δεδομένα, με την αναθεώρηση του οργανισμού, ότι εγώ εκεί που είχα 3 οργανικές θέσεις για την καθαριότητα, τώρα θέλω με τα νέα δεδομένα 6. Μάλιστα. Προβλέπει ο οργανισμός. Ναι. Στείλτε μας λοιπόν αυτά τα νέα στοιχεία άμεσα. Για να προκηρύξουμε και άλλες θέσεις. Για να προκηρύξουμε θέσεις στο σύνολο των, των οργανικών θέσεων. Σαφές. Σαφές, όχι σαφές υπό την έννοια. Σαφές του. Εσείς θα κάνετε τώρα το διαγωνισμό για τις 2,5. Μετά θα κάνετε το διαγωνισμό για τις άλλες 4, εγώ σας λέω. Για τις όσες. Ακούστε. Δεν θα γίνουν 2 διαγωνισμοί, κύριε. Ένας θα γίνει. Θα γίνει αυτή η διαδικασία εμείς που θέλουμε να τρέξουμε μαζί με τους Δήμους και ζητάμε συγκεκριμένες ημερομηνίες μέσα από τη ρύθμιση που να είναι μέσα σε ένα μήνα να έχουν λήξει αυτοί για να μαζευτούν όλα τα στοιχεία και να ξεκινήσουμε. Από τους εταίρους μας, δεν θα έχετε πρόβλημα με την Τρόικα. Θα σας πει δεν γίνεται. Εγώ σας γύρισα και σας είπα ότι είναι αυτό εκτός. Το άρθρο 7 του Φλεβάρι του 16-43-68 με την συζήτηση. Θα το πείτε και στην κυρία Γεροβασίλη, γιατί μάλλον δεν το ξέρει από ό,τι φαίνεται. Ή εσείς ή η κυρία Γεροβασίλη, ένας από τους δύο δεν το ξέρει. Η κυβέρνηση θα λύσει την οποιαδήποτε. Πάμε στην κυρία Γεροβασίλη, γιατί κλείνουμε, δεν έχουμε χρόνο. Είναι η αντιπρόταση. Η κατάσταση καταρχήν και η αντιπρόταση. Να πάμε. Διότι έρχονται και από παλιά αυτές τις ιστορίες. Συγγνώμη.